Της Ένωσης στα ανατολικά της σύνορα. Και βεβαίως έχω ιδιαίτερη χαρά που ο πρώτος σταθμός είναι το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Ένα λιμάνι που παρά την κρίση τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται και αναπτύσσεται όχι με το βλέμμα στραμμένο στο εσωτερικό, με εσωτερική περιοχή της νότιο-ανατολικής Ευρώπης, με το βλέμμα στραμμένο στον Εύξεινο Πόντο, με το βλέμμα στραμμένο στην Ανατολική Μεσόγειο. Και το λέω αυτό διότι η Αλεξανδρούπολη, που κάποτε θεωρούσαμε ότι έχει το μειονέκτημα να βρίσκεται πολύ μακριά από το κέντρο, να είναι η ανατολικότερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, στα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία, μπορεί να γίνει και θα γίνει ένας ισχυρός διαμετακομιστικός και ενεργειακός κόμβος, σημαντικός κόμβος, όχι μόνο για τη Θράκη, όχι μόνο για τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά ένας σημαντικός κόμβος μεταφορών, εμπορίου και ενέργειας, θα έλεγα για την ευρύτερη περιοχή της Βαλκανικής. Διότι από εδώ, από την Αλεξανδρούπολη, περνάνε οι ενεργειακοί δρόμοι του μέλλοντος, διότι εδώ στην Αλεξανδρούπολη έχουμε σχέδιο να δημιουργήσουμε ένα πολύ μεγάλο και ισχυρό λιμάνι, το οποίο θα συνδέει την Αλεξανδρούπολη με όλη την νοτιοανατολική Μεσόγειο και ταυτόχρονα τα εμπορεύματα που θα έρχονται εδώ θα μπορούν με ευκολία να μεταφέρονται μέσω της των υποδομών που αναπτύσσουμε, οδικών και σιδηροδρομικών, στη Βαλκανική και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Θέλω να τονίσω ότι παρά το γεγονός τα τελευταία χρόνια η χώρα μας περνάει μια πολύ μεγάλη, όπως όλοι γνωρίζουμε, περιπέτεια. Μια κρίση που ιδιαίτερα κατά την περίοδο της καταστροφικής πενταετίας 2010-2014 απόλεσε το 1/4 του εθνικού μας πλούτου. Χάσαμε το 25% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος μας. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης άντεξε και τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε και το τελευταίο ευρώ που ήταν διαθέσιμο από τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά, τα προγράμματα ΕΣΠΑ, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες εκείνες υποδομές. Και ταυτόχρονα με την χρηστή διαχείριση και αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων από την πλευρά του Οργανισμού Λιμένους Αλεξανδρούπολης, είμαστε σήμερα σε θέση να μπορούμε να αξιοποιήσουμε πλήρως όλες τις δυνατότητες που έχει το λιμάνι, ώστε να παράξει υψηλή προστιθέμενη αξία. Αξία προς όφελος βεβαίως τόσο του ίδιου του Οργανισμού Λιμένους Αλεξανδρούπολης, όσο όμως, και αυτό είναι το κυριότερο, προς όφελος του δημοσίου, προς όφελος της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας της Θράκης. Θέλω να επισημάνω ότι σε αυτή την κατεύθυνση αξιοποιήσαμε και το τελευταίο ευρώ, 20 εκατομμύρια ευρώ, από προγράμματα ΕΣΠΑ της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου και προχωρήσαμε μέσα στο 2015 σε δύο σημαντικά έργα. Πρώτον, στην σιδηροδρομική σύνδεση του νέου προβλήτα εμπορευματοκιβωτίων, η οποία ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε σε χρήση μέσα το 2015, όσο όμως και στην εκβάθυνση της Λίμενο-Λεκάνης και την Εξκαφή Διάβλου, η οποία ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2015. Και το αμέσως επόμενο διάστημα, μια σειρά από έργα συνολικού προϋπολογισμού, όπως είπα πριν, 20 εκατομμυρίων, ολοκληρώνονται παρεμβάσεις οι οποίες θα καταστήσουν το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, ένα λιμάνι στο οποίο θα μπορούν να έρχονται τα μεγαλύτερα φορτηγά πλοία και να αυξήσουν την κίνηση, να δημιουργήσουν τη δυνατότητα να γίνει αυτός ο ισχυρός διαμετακομιστικός κόμβος, όπως είπα και πριν. Θα ήθελα όμως να επισημάνω
ότι αυτά τα έργα από μόνα τους δεν αρκούν. Πριν από λίγους μήνες, στα τέλη του Αυγούστου, βρέθηκα στη Σόφια, στη Βουλγαρία, όπου είχα διμερή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας. Και εκεί συμφωνήσαμε στην ανάδειξη δύο σημαντικών λιμανιών, της Αλεξανδρούπολης που βγαίνει στο Αιγαίο και του Μπουργκάς στη Μαύρη Θάλασσα. Και συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε τάχιστα στην αναβάθμιση της υδροδραμικής σύνδεσης Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό από τη δική μας πλευρά σημαίνει την άμεση έναρξη και υλοποίηση των έργων που αφορούν τον εξυγχρονισμό της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολης-Ορμενίου, που περιλαμβάνει την ανακαίνιση της υπάρχουσας υποδομής και βεβαίως την αντιπλημμυρική προστασία της γραμμής, κυρίως όμως την εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης και συστήματος σηματοδότησης με τηλεδιοίκηση επί του συνολικού μήκους της γραμμής. Ταυτόχρονα, η σύνδεση Αλεξανδρούπολη-Μπουργκάς, η σιδηροδρομική σύνδεση, εντάσσεται στο κεντρικό δίκτυο διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ταυτόχρονα αποτελεί τμήμα του άξονα που ενώνει τη Μεσόγειο με τη Μαύρη Θάλασσα. Με αυτόν τον τρόπο παρακάπτονται τα στενά του Βοσπόρου, μειώνοντας έτσι δραστικά τον χρόνο διαδρομής των εμπορευμάτων από την Μεσόγειο προς τη Μαύρη Θάλασσα και αναβαθμίζοντας, αντιλαμβάνεστε, ουσιαστικά κέρια τον ρόλο του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης. Επιπλέον, έχουμε δρομολογήσει έργα που αφορούν και την ανάπτυξη του οδικού δικτύου και εργασίες στους κάθετους οδικούς άξονες της Εγνατίας και στους ανισόπεδους κόμβους κατά μήκος της Εγνατίας, τόσο στον Εύρο όσο και στη Ροδόπη. Έλεγα όμως πριν ότι ο κόμβος εδώ έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι εκτός από κόμβος μεταφορών είναι και ένας σημαντικός κόμβος ενέργειας. Και θα έλεγα ότι η Αλεξανδρούπολη και ολόκληρη η Θράκη αποκτούν πλέον ένα κυρίαρχο ρόλο στην υλοποίηση μεγάλων ενεργειακών έργων. Πρόκειται για ενεργειακά έργα που υπερβαίνουν την εθνική εμβέλεια, υπερβαίνουν τα σύνορά μας και δεν θα ήταν υπερβολή να πω ότι αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και φυσικά στην παρεξήνια περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μαύρης Θάλασσας. Και βεβαίως αυτά δεν είναι έργα τα οποία δεν θα έχουν κάποια επίπτωση θετική στην τοπική οικονομία και στην περιφερειακή ανάπτυξη. Αντιθέτως, είναι έργα τα οποία θα τονώσουν την απασχόληση και θα ενισχύσουν την αναπτυξιακή δυναμική της Θράκης αλλά και ολόκληρης Βόρειας Ελλάδας. Αντιλαμβάνεστε ότι αναφέρομαι στον διαδριατικό αγωγό φυσικού αερίου, στο λεγόμενο TAP. Αναφέρομαι στον κάθετο συνδετήριο άξονα, στον αγωγό IGB, που θα συνδέσει την Ελλάδα από την Αλεξανδρούπολη με τη Βουλγαρία, αλλά και στο σχεδιασμό για τη δημιουργία ενός πλωτού σταθμού υποδοχής, αποθήκευσης και αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG, που προγραμματίζεται να γίνει μέχρι και την ολοκλήρωση του TAP και του IGB εδώ στην Αλεξανδρούπολη, λίγα μέτρα από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης μέσα στη θάλασσα.
σε συνέχεια των εγγενείων που γίνανε, των εγγενείων των εργασιών κατασκευής του ΤΑΠ στην Ελλάδα που γίνανε στην Θεσσαλονίκη τον περασμένο Μάιο, θα έχουμε σήμερα την ευκαιρία να επιθεωρήσουμε την πρόοδο των εργασιών εδώ στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, όπου μαζί με τα άλλα δύο λιμάνια που χρησιμοποιεί η κοινοπραξία πληροφορούμε ότι έχουν φτάσει συνολικά πάνω από 10.000 τμήματα σωλήνων. Και θέλω λοιπόν να υπογραμμίσω για μια ακόμη φορά πως η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της πατρίδας μας, δηλαδή η στρατηγική γεωγραφική της θέση και το υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, σε συνδυασμό με την αποφασιστικότητά μας να προχωρήσουμε στην επένδυση σε σύγχρονες και ανταγωνιστικές υποδομές, αλλά και η πολυδιάστατη ενεργειακή μας πολιτική, μπορούν να αναδείξουν την Αλεξανδρούπολη αλλά και ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα σε ένα σημαντικό κόμβο ενεργειακό στην ευρύτερη περιοχή, ενισχύοντας την ασφάλεια και τη διασυνοριακή συνεργασία στην περιοχή, αλλά και το κυριότερο, προσφέροντας τις προϋποθέσεις για μια δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας μας, ουσιαστικούς όρους για την ευημερία όλων των πολιτών και ιδιαίτερα των ακριτών μας εδώ στη Θράκη, που το έχουν ανάγκη ίσως περισσότερο από κάθε άλλο Έλληνα πολίτη. Προς αυτή λοιπόν την κατεύθυνση θέλω να σας διαβεβαιώσω, λειτουργούμε με σχεδιασμό, με σχέδιο, με όραμα και με επιμονή. Και δεν θα κουραστούμε, θα εργαστούμε αδιάκοπα και η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά, ώστε αυτό το μεγάλο όραμα για την Θράκη και για την Αλεξανδρούπολη πολύ σύντομα να γίνει πράξη. Και αυτά τα έργα, τα σημαντικά έργα, να δώσουν μια άλλη πνοή στην πόλη σας, στον ομό και στην ευρύτερη περιοχή. Σας ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, έτσι,